σε διεθνές συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή που πραγματοποιείται στην Πάφο. Βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις τόσο για τη σημασία του συνεδρίου, όσο και για την αύξηση στις τιμές των σιτηρών. Χριστάλα Βιλάνου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς για το ζήτημα που έχει προκύψει με την αύξηση των τιμών των σιτηρών. Ένα θέμα που, όπως σημείωσε, επιλαμβάνεται ο Υπουργός Γεωργίας, προσθέτοντας ότι από πλευράς κυβέρνησης θα δουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα αυτών των υπερβολικών αυξήσεων. Αυτή ήταν η δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με το πολύκροτο αυτό θέμα. Να την δούμε και επιστρέφουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι του θέματος θα επιληφθεί ο Υπουργός Γεωργίας. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως καλά γνωρίζετε. Θα δούμε πώς από πλευράς κυβέρνησης μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που δημιουργούνται σε αποτέλεσμα των υπερβολικών αυξήσεων. Ενώ Χριστάλα τοποθετήθηκε και για τη σημασία του συνεδρίου αλλά και για το Κυπριακό. Ναι, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν υπήρξε εξέλιξη σε σχέση με τον διορισμό απεσταλμένου στο Κυπριακό από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτή ήταν η μοναδική του αναφορά στο ζήτημα. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντική όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την περιοχή, ενώ υπογραμμίζοντας ότι πραγματοποιείται μόλις σε λίγες ημέρες πριν το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στην Γλασκόβη, σημείωσε ότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και η πρωτοβουλία διοργάνωσής του αναδεικνύουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι περιφέρειες στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Πολλές ήταν οι αναφορές του για την κλιματική αλλαγή και από το βήμα του συνεδρίου, και όλα θα τα μεταδώσουμε απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων. Βεβαίως, να δούμε τι είπε. Ευχαριστούμε, Χριστάλα Βιλάνου. Δεν αποτελεί μόνο για την Κύπρο, αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Είναι το δεύτερο συνέδριο που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας αυτήν τη φορά. Το πρώτο ήταν με πρωτοβουλία του καθηγητού κ. Κώστα Παπανικόλα, ο οποίος είναι και ο ειδικός μου αντιπρόσωπος για την περιοχή. Ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται ελάχιστες ημέρες πριν από το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκόβη μεταξύ 1ης και 3ης Νοεμβρίου, και συνεπώς τα συμπεράσματα αλλά και η πρωτοβουλία αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι περιφέρειες στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και των εξ αυτής συνεπειών.